ήρθε η ώρα. Νομίζω τον έχουμε. Και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε με τον καλεσμένο μας. Τέλος, λοιπόν, το βρήκαμε. Ταλαιπωρηθήκαμε, αλλάξε τον κόπο γιατί είναι και από τα καλύτερα παιδιά κιόλας. Και ήταν και χθες και στο Βιγγελίδης να μιλήσουμε λίγο και για τον Άρη, ο οποίος τα πηγαίνει αρκετά καλά τις τελευταίες ημέρες. Τον είδε και ο ίδιος από κοντά. Φαντάζομαι του άρεσε, αλλά θα μας τα πει καλύτερα ο Χρήστος ο Βαγγέλη, τον οποίο έχουμε μαζί μας. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ταλαιπωρηθήκαμε λίγο, αλλά τη βρήκαμε την άκρη, εντάξει. Τα καταφέραμε. Τα καταφέραμε. Λοιπόν, είσαι πετυχαίρμη στη Θεσσαλονίκη, είσαι εδώ πέρα, ήσουν και στο γήπεδο χθες. Ναι. Παρακολούθησες τον Άρη. Δεν ξέρω, έχεις καιρό να έρθεις. Χρήστο, μας ακούς? Χρήστο. Δεν μας ακούει ο Χρήστος. Δεν μας ακούει ο Χρήστος. Δεν θέλει ο Θεός να γίνει αυτή η συνέντευξη πραγματικά. Λοιπόν, θα τον κάνουμε πάλι μια προσπάθεια το Χρήστο, μάλλον φταίει και το σήμα του. Για να δούμε τώρα. Για Χρήστο. Να δούμε τώρα. Χρήστο, αν μας ακούς καλύτερα, μπορείς να κουνηθείς λίγο για να βελτιώσεις και το σήμα σου. Και να μπορέσουμε να σε ακούμε καλύτερα. Σ' ακούω. Ωραία. Σ' ακούμε τώρα, σ' ακούμε μια χαρά. Ναι. Μια χαρά. Η πρώτη μου. Είχε καιρό. Ναι, δηλαδή να δω την ομάδα μέσα στο Χαριλάου, αν και έχω παρακολουθήσει. Από την τηλεόραση. Χάρηκα πάρα πολύ που έχω επιστρέψει. Αν και σημασία είναι που η ομάδα έχει επιστρέψει πάλι στις νίκες, ότι ήταν μια δύσκολη εβδομάδα, να σου πω την αλήθεια. Mm-hmm. Και νομίζω ότι τα πήγε καλά. Το πιο σημαντικό ήταν οι τρεις βαθμίες. Οι τρεις βαθμοί που του λείπαν κιόλας. Επειδή την παρακολουθείς την ομάδα, όπως είπες, και επειδή είχες γνώση και ενδεχομένως και εικόνα για αυτό το 0-5 από τον ΠΑΣ Γιάννα, που ήταν και πιο βαριά ήταν στην ιστορία του Άρη, πώς αντιδρά μια ομάδα μετά από κάτι τέτοιο? Εντάξει, ο Άρης τα κατάφερε και νομίζω ότι έχει και τη δική του σημασία. Πώς οι παίχτες και ο προπονητής μαζί, γιατί και εσύ έχεις ζήσει τις δικές σου δύσκολες στιγμές με τον Άρη, αντιδράς μετά από κάτι τέτοιο, μετά από ένα τέτοιο σοκ? Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια ότι όταν έρχονται από μια τέτοια ομάδα, ειδικά εντός έδρας, είναι ένα σοκ, είναι ένα που δεν το περιμένεις ποτέ. Mm-hmm. Ειδικά ο Άρης που τελευταία χρόνια είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, ειδικά στην έδρα τους δύσκολα κάνει. Με πολύ καλό ρόστερ. Όπως δείτε, φέτος του λείπουν αυτά τα αποτελέσματα με τις ικρές ομάδες να τα παίρνει στην έδρα, γιατί θα ήταν ακόμα ψηλά στην βαθμολογία. Mm-hmm. Όπως το 0-0 με τη Σμήνη και με χαμένη βαθμή με το Ιωνικό. Mm-hmm. Είναι αυτά που του λείπουν από πέρσι, η πορεία του, το ξεκίνημα. Mm-hmm. Σίγουρα σε ντέρμπι νομίζω ότι είναι όλα τα αποτελέσματα. Οπότε αυτό το με τα Γιάννα ήταν απρόοπτο και νομίζω δεν ήταν στο πρόγραμμα της ομάδας να γίνει αυτό το πράγμα. Είναι μια κάκη ημέρα που νομίζω ότι συμβαίνει μια στο πολλά χρόνια. Δηλαδή μια στα 100 χρόνια. Να γίνει αυτή η εικόνα. Ναι. Και ξεκίνησε και με μια νίκη στην Τούμπα, που βέβαια εντάξει και είναι και επί του Όφη τη δική της σημασία, και έχθες και μια νίκη στην Τούμπα που ήταν η πρώτη μετά από 11 χρόνια και τότε με το 0 να το χαβήτησουν και εσύ κιόλας σε εκείνη την ομάδα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Μετά από αυτή την βαριά ήταν, νομίζω ότι ήταν πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολη εβδομάδα, mm-hmm. δηλαδή έχεις στο μυαλό σου το ντέρμπι που γίνονται τα πάντα και είδα μια αντίδραση στο πρώτο ημίχρονο την ομάδα που ούτε εγώ ίδιος, να σου πω την αλήθεια, δεν την περίμενα. Το σκορ είναι πλασματικό για την ομάδα, οι παίκτες έπρεπε να τελειώσουν καλύτερα αυτές τις φάσεις, δηλαδή έπρεπε να λήξει το λιγότερο με 2 γκολ διαφορά, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω μετά φαίνεις τον αντίπαλο να... Σε αντίδραση. Ναι. Μετά είναι δύσκολο, μπορεί να σε σοφαρίσει και να χάσεις και στο τέλος και στο παιχνίδι. Ναι. Γιατί δεν είναι όλα συμβαίνουν. Ναι. Γι' αυτό μου άρεσε πάρα πολύ η αντίδραση που είχε η ομάδα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Ήταν φανταστική, δηλαδή ήταν αυτό που περίμενα και έχει φοβερά στοιχεία η ομάδα ώστε να καταφέρει και να το δείξει σε όλους τους αγώνες αυτό που είδα και στο πρώτο ημίχρονο ΠΑΟΚ. Και το έδειξε νομίζω και στο πρώτο ημίχρονο με τον Αστέρα Τρίπολης που το είδες από κοντά χθες. Εντάξει, είχε και την κούραση χθες από τα συνεχόμενα μάτς, γι' αυτό και έπεσε. Αυτό θα έλεγα τώρα. Ναι. Αυτό θα έλεγα τώρα με τον Όφη στο Κύπλο. Ήταν λίγο η ομάδα κουρασμένη. Φάνηκε ότι στο πρώτο ημίχρονο θέλαν να πιέσουν, το καταφέρανα και να, mm-hmm. και πρέπει να τελειώσουν, να ανοίξουν και το σκορ πιο νωρίς. Τα καταφέρανε, πετύχανε το πρώτο μήχρονο ένα γκολ που ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο Αστέρας Τρίπολης είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, παίζει ανοιχτά. Στο δεύτερο μήχρονο, όπως είδατε όλοι, φάνηκε λίγο η κούραση και νομίζω ότι η ομάδα, η ουσία είναι αυτό που μένει, έκανε μια τέλεια εβδομάδα πιστεύω για μένα, με τρεις νίκες και ελπίζω να έχει ξεκούραση την ομάδα ώστε να αντιδράσει σε ένα δύσκολο παιχνίδι που έχει απέναντι στον Ολυμπιακό. Βλέπεις έναν Άρη ο οποίος
από πέρσι κάνει μετά από χρόνια ξανά πορεία πρωταθλητισμού, δηλαδή και με καλά αποτελέσματα, αλλά και με καλό ποδόσφαιρο το οποίο παίζει, και ειδικά τη φετινή σεζόν, νομίζω. Κοιτάξτε, αυτό που είπα και πριν, ότι η περσινή πορεία είναι ότι ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, αυτά τα μάτς που να καθαρίσει την έδρα σου με τις μικρές ομάδες που φέτος είδες. Έχασε τα 7 βαθμούς. 7 βαθμούς έχει χάσει, ναι, ο Έλξ. Αυτά το του λείπουν και γι' αυτό και βρίσκεται τόσο χαμηλά. Γι' αυτό, ναι, εγώ θα με την περσινή ομάδα που. Και, δηλαδή, και το μείον 6 που έχει. Και τον 6 στην 5η θέση. Ναι, ναι, ναι. Σίγουρα επηρεάζει αυτό το μείον 6 που ελπίζουμε ότι θα επιστρέψουν αυτή τη βαθμή. Mm-hmm. Αυτό λέω. Ναι. Δηλαδή γύρω την ομάδα θα την υπολόγιζα στους 28 βαθμούς με 29. Ναι. Επειδή είσαι ειδικό και την ξέρει τη θέση. Και ήσουν και πολυεργαλείο, δηλαδή και δεξιά στην άμυνα έπαιζες, στον Άρη και αριστερά έπαιζες. Τα μπακ πώς τα βλέπεις, ο Σούντγκρεν που δεν ξεκίνησε καλά τη θητεία του στον Άρη, αλλά είναι πολύ ανεβασμένος από πέρυσι. Ναι, ο Γκάνε από κι αυτός φέτος θα πηγαίνει καλά. Κοίταξε, είναι πάρα πολύ ανεβασμένος. Είναι αυτό που λέγαμε από την αρχή, ότι δεν γίνεται να είναι αυτός ο παίκτης που έχουμε πάρει μέσα στο ξεκίνημα. Mm-hmm. Γιατί έπαιζε σε μια πρωταθλήτρια ομάδα, μια μεγάλη ομάδα της Σουηδίας, και δεν νομίζω να ήταν τυχαία εκεί πέρα. Είναι ένας παίκτης που έχει φοβερά στοιχεία με τα ανεβατοκατεύματά του. Mm-hmm. Καλή πάσα, καλό σουτ. Και νομίζω το έχει δείξει από πέρσι ότι όντως άξιζε η ομάδα να περιμένει σε αυτόν και να τον, για να δείξει αυτό που, για το λόγο που το πήρανε. Mm-hmm. Όσο τον Γκάνα μου αρέσει πάρα πολύ. Τον ξέρω και από παλιά, τον έχω παρακολουθήσει που στην προηγούμενη ομάδα. Είναι ένα ταχυδυναμικό παίκτη. Mm-hmm. Full back, μπορεί να παίξει σε όλη την πλευρά για μένα. Συμμαζεμένο αμυντικά, ότι... συγγνώμη που σε διακόπτω κιόλα. Συμμαζεμένο αμυντικά, είναι καλύτερο αμυντικά φέτος από ό,τι πέρυσι. Βέβαια, ναι, ναι. Και η ομάδα είναι καλύτερα, να σου πω την αλήθεια. Είναι, ναι. Αν και έχει αλλάξει και τα δύο στόπερ τη, mm-hmm, είναι διαφορετικά. Πιστεύω να βρουν τα πατήματά του. Όπω χθε ήταν πάρα πολύ καλοί και οι δύο. Mm-hmm. Δεν αφήσανε του επιθετικού να κάνουν απολύτω τίποτα. Πιστεύω να έτσι αυτό το παιχνίδι το χθεσινό μου αρέσει να βλέπω από αυτά τα δύο στόπερ του Άρη. Ναι, και γενικότερα και οι παίχτες, αλλά και ο προπονητής για τον οποίο νομίζω δικαιώνεται. Δεν ξέρω τώρα, δεν θυμάμαι αν έχει δουλέψει και ποτέ με τον Μάτζιου, αν το ξέρει. Και ο προπονητής για τον οποίο δικαιώνεται ο Καρυπίδης, που τον κράτησε και σε ένα διάστημα που δέχτηκε πολύ πίεση και ο ίδιος ο Μάτζιος λόγω κάποιων αποτελεσμάτων. Σίγουρα και ο πρόεδρος και ο Μάτζιος έχουν δεχτεί μεγάλη πίεση, γιατί και ήδη ξέρουν ότι η ομάδα έχει φτιαχτεί για υψηλότερους στόχους. Ναι. Εγώ έχω πει πάντα ότι πρέπει να δώσουν χρόνο στον Ροποντή και στον Πρόεδρο, γιατί σίγουρα αυτοί ξέρουν καλύτερα από όλους, mm-hmm, πώς να φτιάχνουν την ομάδα και να τους στηρίξουν, γιατί δεν μπορείς να φτιάξεις ομάδα από την πρώτη χρονιά ή από τον πρώτο μήνα. Σίγουρα ένας παίκτης θα σου πιάσει, ο ένας μπορεί να μην σου πιάσει, οπότε μου αρέσει που ο Άρης έχει κρατήσει το σύνολο του γενικώς, δεν αλλάζει πάρα πολλούς παίκτες, και αυτό μπορεί να το δώσει παραπάνω δύναμη και ακόμα σε βάθος χρόνου, δηλαδή ότι η ομάδα θα είναι ακόμα πιο ποιοτικά φτιαγμένη. Είναι ένα θέμα και στον Άρη. Σίγουρα πρέπει, mm-hmm, να δώσουν στήριγμα, ναι, στον προμηθευτή, και για μένα να το δώσουν στήριγμα και να το κρατήσουν για πολλά χρόνια. Όχι για ένα χρόνο και με ένα αρνητικό αποτέλεσμα να το έρθουν όλα μπούμερα. Το έχουμε αυτό στην Ελλάδα, Χρήστο, το ξέρει. Το ξέρει αυτό, το έχουμε στην Ελλάδα. Πρέπει να δώσουν εμπιστοσύνη ώστε, ναι, αυτό ο προμηθευτή ξέρει τα πάντα στην ομάδα, είναι δεύτερη χρονιά, mm-hmm, και όσα χρόνια και να κάτσει θα ξέρει ακόμα και του καλύτερα και του παίκτε. Και τι θέλει αυτός να πάρει από κάθε παίκτη παραπάνω και να δει τα ελαττώματα που έχει η ομάδα, ώστε να δει με άλλους προπονητές που έχουν και του σκάουτινγκ, να δούνε που έχει την αδυναμία ομάδα, ώστε να την βελτιώσουν. Είσαι ένας παίκτης που έχει βγει και από. Στην ουσία είσαι ποδοσφαιρικό προϊόν, να το χαρακτηρίσω έτσι, του Άρη. Δεν έχει πολλά τέτοια είναι η ομάδα τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, εντάξει, τώρα δεν θα πω ότι έχει πολλούς ξένους, γιατί σχεδόν όλες οι ομάδες στην Super League, η πλειοψηφία των παιχτών στις εντεκάδες τους είναι ξένοι ποδοσφαιριστές. Έχει χρόνια ο Άρης να βγάλει ένα παίχτη από τα σπλάχνατα, από τις ακαδημίες του, όπως ας πούμε και εσύ είσαι ένας τέτοιος, ή ο Γιαννιώτας μετέπειτα, ή ο Διούδης. Και ξέρω κιόλας ότι είσαι τώρα... και ένας παίχτης που του αρέσουν έτσι και να βλέπει και νέα παιδιά να δεικνύονται, και λένε και οι πληροφορίες μου κιόλας ότι σε τραβάει και λίγο και η προπονητική λίγο σε αυτό το κομμάτι, για να πάω και στο επόμενο θέμα στο οποίο θέλω να σε ρωτήσω. Ναι. Κοιτάξτε, μου αρέσει πολύ, γιατί πάντα αυτό που έβλεπα όταν έπαιζα και εγώ μικρός, mm-hmm, που με μιλούσα συνέχεια και με δίνανε δύναμη ώστε να δουλεύω ακόμα περισσότερο, μου αρέσει και εμένα το ίδιο, ώστε να βλέπω νέα παιδιά να δουλεύουν σκληρά, γιατί θα μπουν πιο εύκολα στην πρώτη ομάδα, ώστε να πάρουν, mm-hmm, την ευκαιρία τους. Είναι λίγο δύσκολο, γιατί
Όταν κάνει πρωταθλητισμό, είναι δύσκολο να μπει νέο παιδί ώστε να κρατηθεί αυτό σε υψηλό επίπεδο και δεν βλέπετε να παίρνουν πολλές ευκαιρίες οι μικροί. Πιστεύω ότι δουλεύω σωστά στην ομάδα και είμαι σίγουρος ότι σε βάθος χρόνου μπορεί να δώσει εμπιστοσύνη σε 2-3 παιδιά που μπορεί να έχει ακαδημία και να τους προωθήσει στην πρώτη ομάδα. Πιστεύω ότι ο Άρης το έχει πάντοτε, το έβγαζε παίκτες από τα Βιτόρια και νομίζω ότι σιγά σιγά θα καταφέρει και σε αυτό το κομμάτι να οργανωθεί πολύ σωστά. Και άμα πάρει και το δρόμο σε προπονητή, γιατί έρχεσαι να μα πει κιόλα λίγο πριν κλείσουμε, πού είσαι, σε τι φάση αυτή τη στιγμή, αν είσαι σε ομάδα, και να μα επιβεβαιώσει ή όχι τι πληροφορίε που λένε ότι πα να κάτσει στου πάγκου τελικά. Κοιτάξτε, τώρα έχω τελειώσει το συμβόλαιο με την Πρίστινα, γιατί έλεγα ότι δεν πήγαιναν καλά τα πράγματα στην ομάδα λόγω οικονομικού προβλήματος. Και σκέπτομαι πλέον τώρα να ακολουθήσω αυτό που μπορώ και εγώ καλύτερα να κάνω, ώστε να δουλέψω και ως προπονητής. Του Ιανουάριου θα ξεκινήσω το δεύτερο του UEFA Alpha που είναι στην Αλβανία, γιατί εκεί το έχω κάνει το πρώτο, το B. Και ελπίζω να έχω μια πρόταση ήδη από μια ομάδα στα Τίρανα, ώστε να είμαι δεύτερος προπονητής στην ομάδα της Αλβανίας. Αν θέλεις πάντως ασχοληθείς, αν θες πάντως και σε βγάλει ποτέ ο δρόμος και εδώ πέρα, ο Άρης νομίζω ότι και εσύ θα το ήθελες να δουλέψεις κάποια στιγμή στον Άρη, αφού το έκανες ως παίχτης, να το κάνεις. Σίγουρα να το κάνεις ήθελα πολύ, αλλά και με αυτόν τον τρόπο. Σε βάθος χρόνος ελπίζω να γίνει και αυτό και να γίνει σωστά και να πάω εκεί που πραγματικά και εγώ ίδιος θέλω. Να σου πω την αλήθεια, γιατί εκεί έχω μεγαλώσει και εκεί έχω ζήσει τα πάντα. Αλήθεια είναι αυτό και ο κόσμος πάντα σε θυμάται με αγάπη. Τελευταία ερώτηση τώρα μου ήρθε και θέλω να τη ρωτήσω, επειδή ανέφερες και τα Τίρανα και πιστεύω ότι θα έχεις εικόνα για αυτό το νέο πολυδιαφημισμένο γήπεδο το οποίο υπάρχει στα Τίρανα. Το οποίο έχουμε δει φωτογραφίες και φαίνεται πραγματικά εντυπωσιακό. Αν το έχεις επισκεφθεί, αν το έχεις δει από κοντά δηλαδή, και νομίζω θα γίνει και ο τελικός του conference τη φετινή σεζόν εκεί, ναι. Δεν ξέρω γιατί και πέρσι 2 χρόνια αγωνιζόμουν στην Αλβανία και ήμουν από τους πρώτους που έχω πει αγωνιστή, ειδικά σε Τίρανα Ντέρμπι, Τίρανα Παρτιζάνι, σε μια ατμόσφαιρα πραγματική για ευρωπαϊκό ντέρμπι, γεμάτο. Είναι ένα τέλειο γήπεδο, με εμπορικά καταστήματα απ' έξω και φέτος που είναι ο τελικός της Europa Conference League, θα είναι φανταστικό πιστεύω και θα δείξουν σε όλο τον κόσμο ότι είναι πραγματικά ένα γήπεδο στολίτη και ελπίζω να φτιάχνονται και άλλα γήπεδα και ειδικά στην Ελλάδα να φτιάχνουν τέτοια γήπεδα γιατί πραγματικά είναι να το χαίρεσαι πραγματικά ειδικά ένας ποδοσφαιριστής νιώθει πραγματικά πολύ, πολύ, πολύ ωραία και θέλει να παίζει τέτοια γήπεδα. Ναι, σύγχρονα γιατί και στην Ελλάδα κακά τα ψέματα περισσότερα γήπεδα είναι παλιά αλλά φαίνεται ότι πάνε όλοι σιγά σιγά όλες οι ομάδες να, ή κάποιες από αυτές έστω να κάνουν γήπεδα. Χρήστο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Μακάρι να σε δούμε ξανά σύντομα στο Βιγελίδης. Έχει και ένα εντός έδρας με τον Ιωνικό 20 Δεκεμβρίου. Δεν ξέρω αν θα είσαι Θεσσαλονίκη ακόμα για να το δεις. Εδώ θα είμαι. Α, τέλεια, τέλεια, τέλεια. Μια χαρά. Ωραία. Καλή συνέχεια να ευχηθούμε σε ό,τι και αν κάνεις. Χρήστο, να είσαι καλά. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη. Να είσαι καλά. Λοιπόν.